Χιλιάδες Αυστραλοί κατέλαβαν τους δρόμους του Σίδνεϊ, διαδηλώνοντας κατά της απραξίας της Αυστραλιανής κυβέρνησης ως προς το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι πυρκαγιές έχουν απανθρακώσει από το Σεπτέμβριο τεράστιες εκτάσεις γης, μολύνοντας την ατμόσφαιρα και αφανίζοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο ζώα. Η στάση της κυβέρνησης είναι άθλια. Η έλλειψη συνέστησης και η παντελής κυβερνητική απραξία για τις πυρκαγιές, το ότι είμαστε τελευταίοι στην ικανοποιητική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι γελίο. Οι διαδηλωτές απέτησαν την παρέτηση του Αυστραλού συντηρητικού πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον. Ενώ παρόμοιες διαδηλώσεις διοργανώθηκαν στην πρωτεύουσα της χώρας Καμπέρα και στη Μελβούρνη, που τον μήνα Ιανουάριο συμπεριλήφθηκαν στις πόλεις με τον πιο μολυσμένο αέρα στον πλανήτη. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, τη βροχή σε ορισμένες περιοχές διαδέχθηκαν ισχυρότατοι άνεμοι. Χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τις εστίες τους, ενώ ο πρωθυπουργός Μόρισον έκανε λόγο για ακραία φαινόμενα που απαιτούν την επαγρύπνηση του κρατικού μηχανισμού. Οι δυνάμεις θα παραμείνουν έτοιμες να κινητοποιηθούν για να βοηθήσουν όπως και όταν χρειαστεί. Τη δική τους μάχη πάντως συνεχίζουν να δίνουν και εκτινιατρικές αρχές της χώρας, προσπαθώντας να απαλύνουν τον πόνο εκατοντάδων χιλιάδων ζώων που γλίτωσαν από τις φλόγες, αλλά έχουν υποστεί εγκάβματα και κινδυνεύουν να πεθάνουν από ασυτεία.